Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τίνκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και το 21, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, ναι, δεν θυμάμαι. Για να δούμε. Μάλλον δεν τα είπαμε. Ναι, για να δούμε πόσο καλύτερη θα είναι. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό ή όχι? Πάντα είμαι αισιόδοξος. Μπράβο. Γιατί, βέβαια. Καλά, ίσως είναι και η πρώτη χρονιά που νομίζω ότι μπορεί να είναι αισιόδοξο οποιοδήποτε, ότι θα είναι καλύτερη αυτή η χρονιά από την περσινή. Από ποια άποψη? Από την άποψη του να ξεπεράσουμε τα περσινά, ρε παιδί μου, από αυτή την άποψη. Μάλιστα. Τώρα. Όχι από την άποψη την πιο σοβαρή πολιτική, αλλά. Ναι, νομίζω ότι θα πέσει μέσα άμα κρίνει τη ζωή. Τουλάχιστον λίγο θα ομαλοποιήσουμε, λέτε, τη ζωή μας, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε, μακάρι, μακάρι. Από το σώμα σας και στο Θεού ταυτή. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε, γιατί υπάρχουν 2-3 θεματάκια, κύριε Τίνκα, που έχει τώρα την αξία να ξεκινήσουμε λίγο από τις ανεμογεννήτριες με εσάς, γιατί και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίο είχατε καταθέσει όχι απλά την ένστασή σας, την απόλυτη, θα λέγαμε, διαφωνία σας. Και επειδή το θέμα αυτό παίρνει κάποιες διαστάσεις, ένα ακόμη πάρκο σχεδιάζεται για την περιοχή της Κλεισούρας. Εδώ οι προβλέψεις λένε ότι, και το είπε ένας καθηγητής προχθές, ο κύριος Κολοβός, μηχανολόγος που είχαμε εδώ, ότι σε λίγα χρόνια όπου και να γυρίσει το βλέμμα σου θα βλέπεις ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ είδατε και μέσα στη λίμνη Πολυφίτου οι άλλοι θέλουν να φτιάξουν φωτοβολταϊκά. Απίστευτα πράγματα, κύριε Τίνκα. Ναι. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό που γίνεται πια και στο νομό μας. Χωρίς εσείς που είστε και στα δημαρχεία, που είστε στα συμβούλια, να έχετε απλά ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα η άποψή σας, χωρίς οι τοπικές κοινωνίες δια εσάς να μπορούν να πούν και να όχι, βρε αδερφέ, και να έχει αξία αυτό το όχι. Ναι. Να πούμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ψύχρεμα βλέπουμε το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται πανικό. Κάτι γίνεται, λες και έπιασε σεισμό, φωτιά και να τρέξουμε. Θέλει δηλαδή με ηρεμία να βάλεις κάτω τα δεδομένα, να δεις τι έχεις να κερδίσεις, τι έχεις να χάσεις κτλ. Έτσι από μια τέτοια εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια με την Κλεισούρα, με το χωριό. Δεν είχαμε καλή επαφή. Ξέρετε τώρα, επειδή είναι λίγο και κορονοϊός, τα καφενεία κλειστά και αυτά, δηλαδή που θα έπρεπε να πάμε. Ναι, υπόθηκε ότι οι κάτοικοι το θέλουν γιατί θα έχουν ανταποδοτικά φθηνότερο ρεύμα. Τι είπε ο κύριος Γκόγκας, δεν ξέρω. Ξέρω την όχι, εγώ ξέρω την τοποθέτηση του τοπικού συμβουλίου, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Δηλαδή ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου που συμμετείχε και στο δημοτικό συμβούλιο. Βέβαια, βέβαια, τα είπε εδώ, ναι. Το οποίο, ας πούμε, συζητήθηκε και αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Ήταν θετικός, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος ότι επειδή ήταν θετικός ο πρόεδρος σημαίνει ότι και όλο το χωριό, και μάλιστα δεν μπορώ να κάνω και εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Το λέω επειδή είμαστε σε μια φάση που δεν γυρνάμε όπως γυρνούσαμε κάτι άλλες εποχές για να δούμε, ας πούμε, τι ακριβώς γίνεται κτλ. Είπε ότι είναι έτσι θετικό, όχι γιατί του αρέσει να βλέπει τις ανεμογεννήτριες, αλλά γιατί θα πάρει φθηνότερο ρεύμα. Ναι. Βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι μπορεί να πάρει κάποια περιοχή ως ανταποδοτικά και πώς μπορεί να τα κατοχυρώσει πριν αρχίσουν να μπαίνουν οι κολόνες. Κοιτάξτε τώρα, να πούμε πρώτα απ' όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν δύο αποφάσεις. Η πρώτη είχε σχέση με τον αποχαρακτηρισμό ενός κομματιού του δάσους της Κλεισούρας από δάσος και ότι δεν είναι δάσος πλέον αλλά είναι χώρος για ολικό πάρκο. Δηλαδή, αυτή η εγώ καταψήφισα και αυτή την απόφαση και την επόμενη η οποία λέει να ανοίξει συνέχιση με την εταιρεία κτλ. Αλλά το λέω γιατί έχει σημασία όχι μόνο για το συγκεκριμένο δάσος αλλά και πώς ανοίγει ο ασκός του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις που ίσως αυτή να είναι μικρότερη και αύριο μεθαύριο να έρθει κάτι 10-100 φορές μεγαλύτερο αλλά έχει αρχίσει ο δρόμος για το πώς να υλοποιείται. Δηλαδή πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι επικίνδυνο έτσι εύκολα ας πούμε κομμάτια που είναι στους ορεινούς όγκους και είναι χαρακτηρισμένα δάση από παλιότερα, όχι από εμάς, από τις υπηρεσίες κτλ. Να λες ότι δεν είναι δάσος τώρα, είναι κάτι άλλο, άρα ναι, μπορεί να αξιοποιηθεί. Δηλαδή δίνεις το OK, ας πούμε, σε ένα κομμάτι μέσα στο δάσος της Κλεισούρας κτλ. Να αξιλωθούν πλέον τα δέντρα σε ένα σημείο, δεν λέμε το όλο το δάσος. Εντάξει, εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, ότι δεν είναι δάσος δηλαδή και ότι είναι χώρος τέτοιος. Δεν είναι καλό πράγμα δηλαδή με ευκολία, γιατί υπάρχουν περιοχές χαρακτηρισμένες natura, υπάρχουν περιοχές που δεν είναι χαρακτηρισμένες έτσι. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να έχουν και φυσικό κάλος ή μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, πτηνά, ζώα, άλλα τα οποία να μην
πώς το λένε, να μην υπάρχουν. Και έχουν προβλήματα με τους υπόηχους που βγάζουν οι ανεμογεννητές. Ναι, δεν είμαι εγώ βέβαια ο πιο ειδικός να μιλήσω για αυτά. Τα αλλά είπαν οι ειδικοί. Ότι άλλοι, ναι, σύλλογοι περιβαλλοντικοί ή κάποιοι καθηγητές επιστήμη που ίσως λίγο καλύτερα να ξέρουν αυτά τα ζητήματα να τα βάλουν σε μια πιο σωστή βάση από ότι εγώ τα λέω τώρα. Είναι αυτή η πλευρά. Επίσης, να πούμε το εξής τώρα και στα αυτά τα ζητήματα που λέει ο κόσμος. Ποια είναι τα κέρδη που σου λέει θα παίρνει 100.000 ο Δήμος, ξέρω εγώ, το χρόνο. Είναι ένα ποσό. Δεν αξίζει κατά τη γνώμη μου για αυτό το ποσό, δηλαδή να το πάρεις μέσα από εκεί, να το πούμε αλλιώς. Γίνεται μια business, γίνεται μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ενεργειακό της ρόλο, να μην εξαρτάται τόσο πολύ από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και προσπαθεί μέσα από την πράσινη ανάπτυξη με κάποιες άλλες μορφές που είναι και η αιωλική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά που έρχονται στη Δυτική Μακεδονία, ίσως και άλλοι τρόποι, να μπορέσει να μην εξαρτάται τόσο, ας το πω έτσι, από το ρώσικο φυσικό αέριο και να είναι πιο αυτόνομη, πιο ανεξάρτητη ενεργειακά. Αυτό σημαίνει ότι επιδοτεί αυτούς που παράγουν τις ανεμογεννήτριες, ένα αγωνοπόλιο το οποίο πουλάει και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοράζονται αυτά. Θα βγει κερδισμένος και αυτός ο οποίος θα τις τοποθετήσει, γιατί υπάρχει, επιδοτούνται, πώς το λένε, θα του κάνει τόσο έξοδα. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει και με το ΚΚΕ γενικότερα ότι εδώ θα κερδίσει το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ νομίζω με αυτήν την φράση που συνήθως την λέτε στον χώρο σας θα μπορούσαν να συμφωνήσουν πάρα πολύ, έτσι. Εδώ θα έχουμε και άλλα μπερδέματα και θα πω μια πλευρά γι' αυτό. Ναι. Πώς μπορεί, δηλαδή τι θέλω να πω. Εδώ τώρα εντάξει, να πούμε την αλήθεια. Αυτός ο υποσταθμός των 24 ΜΒ που είναι τα 12 από στη δικιά μας με το δικό μας νομό και τα 12 από εκεί, δεν είναι το πιο μεγάλο έργο αιωλικό. Πιθανό να είναι 6 ανεμογεννήτριες ή 3 λίγο μεγαλύτερες, πιο καινούριες υπάρχουν τώρα. Δεν είναι, πώς να το πω, 100 ανεμογεννήτριες, γιατί υπάρχουν και έργα που είναι 5-6 και 10 θα είναι γύρω-γύρω σε όλη την Καστοριά. 100 θα είναι γύρω-γύρω σε όλη την Καστοριά. Σωστό. Ναι. Θέλω να πω, έτσι δεν σημαίνει. Αλλά το λέω από την άποψη ότι να λέμε μεγάλο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι, πώς να το πω, κανένας κολοσσός ενεργειακός αυτός που θα βάλει τις ανεμογεννήτριες, να είναι κάποιος εργολάβος, ας πούμε, παράδειγμα της Καστοριάς, της Φλόρινας ή κάποιες άλλες περιοχές και να μην είναι το τεράστιο μέγεθος, ας πούμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί θα έχουμε άλλα προβλήματα, να κάνω μικρή παρένθεση. Για παράδειγμα, στο Άργος προέκυψε το άλλο το ζήτημα των πάρκων των φωτοβολταϊκών. Εκεί τώρα, τι έγινε, ας πούμε. Ήρθε και υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιο γερμανικό μονοπόλιο, μεγάλο όντως, να πάρει όλα τα χωράφια εκεί για να βάλει αυτές τις εγκαταστάσεις. Αλλά βγήκαν και κάποιες φωνές. Για παράδειγμα, ο Δήμος του Άργους, ο Δήμαρχος λέει: είμαι ενάντια, λέει, εγώ να το πάρει αυτό το μονοπόλιο. Και τι να κάνουμε, να το πάρουμε, λέει, εμείς. Δηλαδή, παράδειγμα, ή να μπει ο Δήμος, να φτιάξουμε ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, τι έχετε εκεί εσείς στα χωριά. Τώρα μιλάω για τα χωριά εκεί, για την Κορισό, έτσι, σε εκείνο το τόξο. Το Κωνσταράζει, υπόθεση του Κωνσταράζει, αναφέρεστε. Σε εκείνο το, ναι, εκεί πέρα το κάμπο. Να πάει ο κάθε ένας μικρούλης, ας πούμε, και τι να κάνει, αφού μόνος του δεν μπορεί, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι από ένα μέγεθος και πάνω. Δεν σημαίνει έχω 10 στρέμματα και βάζω μόνος μου, ας πούμε, και δεν συμφέρει και δεν επιδοτούνται με αυτόν τον τρόπο. Άρα, τι να κάνουμε, να ενωθούμε μαζί, να κάνουμε ένα συνεταιρισμό, πώς να το πω, ενεργειακές κοινότητες και μέσα από εκεί θα κερδίσουμε όλοι. Και εκεί πέρα μπορεί να παίξει αυτό το παραμύθι, να μην έχει το μονοπόλιο απέναντι, δηλαδή το μεγάλο, το Συρίο, αλλά να πάμε οι μικροί, να βάλουμε το χωράφι μας, να ρίξουμε και κάποια χρήματα για να γίνει μια επένδυση και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την αυταπάτη ότι τώρα θα έρθει η ΔΕΗ και θα μας πληρώνει, ξέρω, για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Και κατά τη γνώμη μου θέλει προσοχή και σκέψη από τον κόσμο εκεί που θα πάει να μπλέξει τέτοιες ιστορίες, γιατί ποτέ δεν καταλήγουν οι μικροί αυτοί μέτοχοι, ας το πω, τι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν στο μυαλό να φτιάξουν, να κερδοσκοπούν στο τέλος. Πώς το λένε, αλλάζει κανένας νόμος, γίνεται κανένα μπέρδεμα, μένουν αυτοί με τα έξοδα και κάποιος θα συγκεντρώνει. Το λέω και από άλλους συνεταιρισμούς, άμα θέλετε, και από άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πλευρά από εκεί. Αλλά εμείς τώρα, για να μην φύγουμε από το θέμα μας, να είμαστε εδώ λίγο για την κλεισούρα που είναι και το επίκαιρο. Τι άλλο λένε αυτές οι εταιρείες. Σου λέει, ξέρεις τι, αδερφέ, θα δώσω και 5-10 μεροκάματα εγώ εδώ στο χωριό κτλ. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή. Και τα μετράει και αυτά. Τώρα, ένα χωριό, άμα δεν έχει δουλέψει άνθρωπος για πόσους μήνες και αυτά, και σου πει θα πάρω 10 ανθρώπους, κάπως εκεί μπλοκάρει το μυαλό τους. Δηλαδή, μπορεί ένας που είναι από την κλεισούρα που δεν θέλει στην πραγματικότητα το δάσος του και ο χώρος του, και εκεί που πάμε μαζεύουμε και μανιτάρια και τσάι και κάνουμε τις εκδρομές μας και τις πρωτομένες να χαλάσει. Αλλά σου λέει, ξέρω εγώ τώρα εδώ δεν έχουμε να φάμε. Μήπως ξέρω εγώ να κάνω λίγο πίσω, να κάνω λίγο την παλαβή, ας πούμε, για να πάρουμε κανένα μεροκάματο. Και εκεί έχουμε αρνητικές εμπειρίες. Δηλαδή, πολλές φορές και μεγάλες εταιρείες φτιάχνουν άλλες θυγατρικές μικρότερες και παίρνουν ένα κόσμο και μετά τον αφήνουν απλήρωτο ή του δίνουν 3-4 κατοστάρικα που θα έπρεπε να παίρνει τα διπλά, ας πούμε, για τις δουλειές που έχει κάνει. Έχουμε και τέτοια κακή εμπειρία. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω, αυτό που υποτίθεται ότι θα πάρει ο κόσμος είναι τα ανταποδοτικά που θα πάρει ο Δήμος
και υποτίθεται ότι θα πούν και στην κλεισούρα, αφού εσεί εδώ χώρο δυσκόλου δικό σα είναι αυτό που μα φέρνει εμά. Άρα να σα δείξουμε και εσά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα πει. Να σα δώσουμε λίγο φθηνότερο ρεύμα και να λίγο δημοτικά τέλη λίγο κάτω, α πούμε και αυτά. Στην πράξη όμω δεν είναι ότι εγώ πληρώνω 50 ευρώ παράδειγμα ΔΕΗ το μήνα και τώρα θα πληρώνω 25. Γιατί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει, αφού το ρεύμα παράγεται. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, και εμείς αντιωνόμαστε λοιπόν γιατί. Τη διαφορά πάντως, όπως εξηγούν οι καθηγητές, θα την πληρώσει το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μπορεί δηλαδή να συμβεί αυτό που λέτε. Ένα παράδειγμα, από το 50 να πάει στο 25, αλλά τη διαφορά του 25 θα κληθούν οι υπόλοιποι να την καλύψουν. Οπότε, άρα, τι μία ή άλλη. Δεν βγάζουμε άκρη έτσι. Και το λέω από την άποψη γιατί κάποιο μπορεί να μας κατηγορήσει, επειδή μου εμάς το κουκουέ, τη λαϊκή συσπήρωση, δεν ξέρω πώς το ανάλογα. Ότι τι είστε δηλαδή, εσείς δεν θέλετε τις νέες μορφές ενέργειας, τις πράσινες αυτές. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τις μορφές. Πραγματικά. Δηλαδή, πώς να το πω, κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες να τις κάνουν πιο λιάνες. Παράδειγμα, κάνεις τις ανεμογεννήτριες. Η ανεμογεννήτρια είναι μια πενταόροφη οικοδομή μπετά, υλικά, τα οποία θα πάνε μέσα στο βουνό. Έρχεται η εταιρεία να πει ότι σε 25 χρόνια που οι προδιαγραφές λένε ότι δεν θα μπορεί άλλο να. Θα πάω εγώ και θα μάσω τα μπετά μέσα από το βουνό. Ποιο τον γκιά, τον γκιά τον Δήμο, τον γκιά η εταιρεία. Ξέρω εγώ, ή μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο λαός θα έχει φτηνό ρεύμα, να μην είναι ο χειμώνας της κλεισούρας αυτός ο δύσκολος που πρέπει να παλεύεις με τα ξύλα, να παλεύεις με τα πετρέλαια, με τα πέλετ και ο καθένας να δίνει από 2 και 2.500 το χρόνο. Μπορούμε να λύσουμε, υπάρχει τέτοια προϋπόθεση? Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια αλλαγή μορφής, αλλά που πάλι ένα μονοπόλιο θα είναι ιδιοκτήτης του ρεύματος που θα περάσει στη ΔΕΗ, που και η ΔΕΗ ιδιωτικοποιείται και πάλι θα. Και μην μου πείτε ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο σε δύο χρόνια. Και που η ΔΕΗ είναι και μέτοχος σε πάρα πολλές από αυτές τις εταιρείες. Τώρα να το πούμε. Εδώ μιλάνε αυτοί τώρα για μια αλλαγή το πώς θα παράγεται το ρεύμα. Ότι τέρμα ο λιγνίτης, πώς το λένε, τώρα με άλλες μορφές. Κάνουμε τις άλλες μορφές. Σε 5 χρόνια, ας πούμε, έχει γίνει όλη η Δυτική Μακεδονία, έχει αφήσει το λιγνίτη να κάθεται εκεί στα βουνά από κάτω και χρησιμοποιεί τις άλλες μορφές. Θα είναι φθηνότερο το ρεύμα. Εκεί θέλει να καταλήξουμε έναν τρόπο. Μάλιστα, είναι και άλλες πλευρές. Παράδειγμα ότι το φυσικό αέριο που μπορεί να παράξει ρεύμα δεν είναι δικό μας και έρχεται από άλλη χώρα που σημαίνει ότι ενεργειακά είσαι εξαρτώμενο. Φάζω και τέτοιες πλευρές, αλλά μην το ανοίξουμε και τόσο όπως θέλει. Αλλά θα είναι φτηνό το ρεύμα. Αυτό απασχολεί το λαό. Και με αυτό ας βάλουμε τελεία σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και το θέμα των πανεπιστημίων. Βεβαίως. Φαίνεται ότι έγινε η τηλεδιάσκεψη αυτή προχθές. Όλοι οι φορείς συντάσσονται με τις θέσεις Πριτανίας. Μάλιστα, θα κανονιστεί και ένα ραντεβού να βρούμε την κυρία Κεραμέο στην Αθήνα, να της εξηγήσουμε ότι αν ισχύσει ο νόμος, εμείς εδώ διαλυθήκαμε. Μάλιστα, και ο κύριος Κορεντσίδης είπε προχθές ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρξει και ψήφισμα που θα βγει διαμαρτυρίας για αυτή την κατάσταση. Να πούμε έτσι. Τι λέει το κόμμα σας λοιπόν για αυτές τις ιστορίες? Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που λέτε είναι σήμερα, 10 ώρα το πρωί, είναι έκτακτο. Μα ζητήθηκε λέει από χθες. Ήταν σήμερα, Τετάρτη σήμερα, μάλιστα. Γίνεται τώρα, ξέρετε, αυτά τα έκτακτα και μέσα από υπολογιστές και τα λοιπά. Ναι, είναι δηλαδή η διαδικασία. Αλλά θέλω να πω, από χθες μας ήρθε το κείμενο, το ψήφισμα που θέλει ο Δήμος να βγάλει, να τοποθετηθούμε. Συμφωνείτε με το κείμενο? Εγώ στο κείμενο το συγκεκριμένο που προτάθηκε από το ψήφισα παρόν και θα πούμε τώρα γιατί ποιες πλευρές και τα λοιπά. Βασικά δεν είμαι σίγουρος, αυτή τη στιγμή μπορεί ακόμα να μην έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά σύντομα μπορεί σε μια ώρα θα βγει αυτό για το να κείμενο. Για να το δω, αλλά δεν έχει βγει μέχρι στιγμής. Να το δούμε ρε παιδί μου. Το κείμενο αυτό βάζει κάποιες πλευρές. Οι οποίες λένε ρε παιδί μου ότι πρέπει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να παραμείνει και αν ισχύσουν αυτά τα μέτρα θα έρθει λιγότερος κόσμος και αυτό θα οδηγήσει σε τμήματα να κλείσουν και αφού κλείσουν τα τμήματα. Ή αυτά που θα μείνουν θα πάνε όλα στην Κοζάνη. Απλώς είναι και αρκετές άλλες πλευρές κατά τη γνώμη μου που δεν τις πιάνει αυτό το κείμενο και από αυτή την άποψη εγώ δεν θέλησα ούτε να εναντιωθώ, γιατί βεβαίως και εγώ συμφωνώ ότι αυτός ο νόμος είναι αντιλαϊκότατος και θέλει να τον αντιπαλέψεις. Αλλά δεν υπήρχε λόγος να το κοντά, να διαφωνήσω με το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι και κάποια πράγματα που λείπουν από εκείνο το κείμενο θα έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν και καλό είναι να τα πούμε και τώρα. Όπως η αστυνομία, ας πούμε. Πρώτα γιατί εδώ αυτό το ζήτημα δεν πολύ μας αφορά όμως, κύριε Τίγκα. Δηλαδή, δεν λέω για την αστυνομία, θα το πούμε και αυτό, αλλά έχει κανένα ένα-δυο άλλα τα οποία μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, πρώτα όλα, για πείτε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, εμείς λένε ότι θα ισχύσει αυτή η βάση του 10. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα αφήσει πολλά παιδιά έξω από τις σχολές. Να είναι καθαρό και είναι καθαρό, πιστεύω. Απ' την άλλη, υπάρχει άποψη, μπορεί όμως ένα παιδί που γράφει 1 και 2 και 3 να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Και αυτό.
Τώρα ξέρετε και τα πανεπιστήμια δεν έχουν αυτή την έγκλη και την που είχαν κάποτε. Τώρα πανεπιστήμια ανοίγουν εδώ πέρα και έχει και ένα νόημα να συζητήσεις τι είναι πανεπιστήμιο yeah. όταν για παράδειγμα ανοίγεις 9 τμήματα στη Δυτική Μακεδονία, 12 και ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει. Δηλαδή άνοιξε εδώ τμήμα μαθηματικών και έχει 3 καθηγητές και αίθουσα δεν υπάρχει και έτσι δεν είναι. Πανεπιστήμιο θα πει πέφτει χρήμα χοντρό, το οποίο φτιάχνεις υποδομές κτλ. Και έτσι ξεκινάς και μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς δεν είμαστε εναντίον να γίνει. Βεβαίως να γίνει, έτσι, κανένα πρόβλημα. Και δεν είμαστε εναντίον σε κανέναν άνθρωπο που σκέφτεται ότι άμα οι φοιτητές αυτοί δεν είναι εδώ κτλ. Ίσως τώρα η τοπική οικονομία δεν θα κινηθεί και τα σεβόμαστε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, πώς το λένε, πρέπει να δούμε με ποιες προϋποθέσεις και να το συζητάμε και αυτό. Να μην λέμε μόνο ήρθαν, δεν ήρθαν. Ήρθανε, αλλά μετά ήρθανε. Ναι. Πρέπει να μείνουν, να φάνε, να έχουν μάθημα, να έχουν έξω, να έχουν ζέστη και όλα αυτά χωρίς να τα πλατιάζω κτλ. Άρα ένα ότι βάζει, πώς το λένε, εμπόδια. Είναι μια χρονιά περίεργη. Εδώ τώρα πας στην τρίτη ηλικία ο άλλος να δώσει, έχεις κορονοϊό, τους έχεις με τηλεκπαίδευση πόσους μήνες, που δεν είναι καλό μάθημα, και εσύ τους λες κιόλας τώρα ότι δεν θα γράψεις και τα λοιπά καλά, έχεις φύγει. Πάντως, κύριε Τίγκα, για να μην αφήσουμε κάποια σκιά, και καθηγητές έχει το τμήμα μαθηματικών και φουλ αίθουσας έχει. Όχι, κοιτάξτε, καθηγητές έχει, αλλά τι θέλω να πω, δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά είναι και τρεις μάλιστα, μόνιμοι καθηγητές. Να σας πω και το εξής. Είναι τρεις μόνιμοι καθηγητές και όλοι οι άλλοι είναι με συμβάσεις σωστά, των έξω σωστά, αλλά να μην ξεχνάμε και από την άλλη, για να μην ξεφεύγουμε, ότι και το χθες το είπαμε, ότι 9 καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, είναι στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου με βάση το ερευνητικό τους έργο. Είναι, ας πούμε, η Χαρά Καλογυράτου, κοσμήτωρα της Καστοριανής Σχολής Θετικών Επιστημών, μία από αυτούς τις 9. Είναι ο πρίτανος ο κύριος Σταδουλίδης. Άρα, να μην το πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί αδικούμε και τη δουλειά που γίνεται, καταλάβατε. Όχι, μισό λεπτάκι. Σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί να αδικήσουμε, ίσα ίσα αυτό που λέτε, τι είναι, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, αξιόλογοι, πανεπιστημιακοί. Είναι λίγο πράγμα είναι άνθρωποι, να έχουμε 9 καθηγητές στους κορυφαίους του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι, αν αυτοί είχαν και αυτοί υποδομές, αίθουσες, δεν θα μπορούσαν το έργο που παράγουν, το πανεπιστημιακό, είναι, το εκπαιδευτικό. Να είναι πολλαπλάσιο εννοείται. Να είναι βεβαίως και να απλώνει και στα παιδιά εδώ τώρα. Έχει παιδιά που δεν περνά στην Καστοριά και δεν μπορούν να έρθουν γιατί είναι φτωχά. Δηλαδή, άμα έχει μια αιστεία, άμα έχει ένα αυτό, δηλαδή ήταν άσχημα, θα έρχονταν περισσότερα παιδιά και οι καθηγητές, το μάθημα που κάνουν, θα πήγαινε. Δηλαδή, μα δεν είναι αντικρούει αυτό που λέω με αυτό που λέτε εσείς, εσείς θα το ενισχύει. Ωραία. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βεβαίως. Και οι καθηγητές, αυτοί που υπάρχουν και είναι σε αυτό το επίπεδο που λέτε, αν είχαν κι άλλους τόσους από δίπλα, κι ας ήταν οι ίδιες δυναμικότητες. Λίγο λιγότερο, λίγο παραπάνω. Δηλαδή θα ήταν χειρότερα. Δεν υπάρχει. Και ξέρετε, αυτό το δυναμικό υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν το λέμε σε θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι που είναι τώρα στη δουλειά και άλλοι τόσοι που δεν είναι, οι οποίοι αν αξιοποιηθούν από τα πανεπιστημιακά τμήματα μπορούν πραγματικά να δώσουν ένα επίπεδο, αν θέλετε, και άνετα να κοντραριστείς και σε, πώς να το πω, και με την Ευρώπη και με την Αμερική και σε πολλά. Δηλαδή, αυτό που τους δυσκολεύει δηλαδή είναι ο στενός κρατικός προϋπολογισμός που δεν πάει να δώσει. Κύριε Τίγκα, πραγματικά τι προβλέπετε όμως εσείς προσωπικά, τι προβλέπετε να γίνει σε 3, 4, 5 χρόνια στα τμήματά μας εδώ, αν εφαρμοστούμε αυτά. Αγχώνομαι, κύριε Νατσούλη, το πω ειλικρινά, δηλαδή θα δώσουμε τη μάχη, πώς το λένε, να μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο να αναβαθμιστούν. Ναι. Γιατί άμα πάμε σε αυτή την κατάσταση που εγώ δεν ξέρω, ακούω και την κυρία Τελιγιορίδη σου λέει τώρα αυτοί θέλουν να σμπρώξουν κόσμο, πώς το λένε, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ισχύει έτσι, αλλά να μην κρύβουμε ότι και αυτός ήταν ο νόμος του Γαβρόγλου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε αυτό το δρόμο. Άλλος τον ψήφισε, άλλος τον υλοποιεί και τώρα μαλώνουμε. Αλλά τέλος πάντων, να μην το ανοίξω προς τα εκεί τώρα. Αλλά αγχώνομαι, ναι, δηλαδή πιστεύω αγχώνεστε. Ότι αν δεν στηριχθούν αυτά τα τμήματα και δεν πρέπει να ισχύσει αυτή η βάση του 10. Μάλιστα. Και είναι άλλο, να σας πω κάτι, ένα παιδί δεν γράφει 10, γράφει 7. Να μην εντάξει, το 10, έχουμε μάθει να τη λέμε βάση του 10, αλλά δεν είναι ακριβώς βάση του 10. Είναι ένας αλγόριθμος, ο οποίος ήταν διαφορετικός για κάθε τμήμα της χώρας. Ωραία, συμφωνώ. Είναι όμως μια βάση. Είναι μια έτσι, βάση. Ναι. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αφού πέρασε όλο το πανεπιστήμιο, σου λέει ότι ξέρεις πρέπει νήσιν 2 χρόνια. Δηλαδή 4 ναι, χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Τα 6 φεύγεις εδώ ναι. τώρα. Και αυτό πρέπει να το δεις. Είναι παιδιά εδώ πέρα που έρχονται και με τους γονείς τους τους λένε ρε, μην πας, πού θα πας, ξέρω. Και όλοι δεν πας, πού θα πάω. Και πώς θα τα βγάλουμε πέρα, θα δουλεύω στην καφετέρια. Θα δουλεύω και πραγματικά έχεις παιδιά τέτοια, τα οποία ας πούμε προσπαθούν και τώρα στην Καστοριά, καταλαβαίνετε έτσι, σε μια κατάσταση δύσκολη, να βρουν τι θα βρουν και με 20 και με 25. Εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν τα παιδιά όμως που περνάνε έτσι για να περνάνε και να περνάνε ωραία. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, γιατί το να περνάς ωραία
κακό είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι. Με ποια έννοια το λέω. Ότι είμαι φοιτητής, αιώνιος αυτός που λέγαμε παλιότερα. Κοιτάξτε, και περνάω μια ζωή χαριζάμενη. Και αυτοί και οι άλλοι. Έτσι. Υπάρχει. Όμως τώρα, ναι. Κύριε Τίκα, σας τιμά πάρα ναι. πολύ που το παραδέξετε και αυτό. Όχι, να σας πω όμως κάτι. Επειδή υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Να κάψουμε την άλλη. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Αλλά πολλοί κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία. Άλλοι, πόσο τα 100 είναι αυτοί που. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ζορίζονται, που έχουν αφήσει πτυχία και είναι πολλοί. Και είναι και από και δεν εγώ είναι θα σας πω και άλλες περιπτώσεις που μπορεί κάποιοι γράφονται για να πάνε και στο στρατό. Γράφονται. Και από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο άλλος να σας πω και 2 χρόνια να το μυαλό του να είναι ό,τι να είναι, ας πούμε, και τα επόμενα 2 να πει τώρα θα διαβάσω. Πόσες φορές. Εσείς που δεν ξέρω, περάστε. Να το, το έχω μπροστά μου το παράδειγμα. Για η Έλενα. Δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος. Μπροστά μου, ζωντανό παράδειγμα. Αυτό που λέτε είναι ακριβώς η Έλενα. Ναι, αλλά όμως εσύ τώρα τι του λες, δεν τελείωσε σηκωφίγη. Που σημαίνει αυτό ότι αυτό τελείωσε τον αριθμό των πανεπιστημιακών τμήματων και της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας και δεν βοηθάει, όπως το λένε αυτά τα παιδιά, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να βγουν με καλύτερο ρόλο και στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά, πώς το λένε, πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε και αυτή την πλευρά που είπατε για τις αστυνομίες και για αυτά. Αυτή όμως δεν είναι τώρα να τη συνδέσουμε και καλά μα. Αυτό είναι μια γενικότερη εξέλιξη. Αλλά δεν μπορεί να μην δεν το πεις ότι ο άλλος έρχεται και σου λέει ότι θα έχουμε αστυνομίες, θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Υποτίθεται όμως ότι η αστυνομία δεν θα είναι για το φοιτητή. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να είναι για το φοιτητή. Θα είναι για την παραβατικότητα, θα είναι για την παρανομία, θα είναι για τον κακοποιό, κύριε, θα είναι για τον παχαλάκι. Για αυτούς θα είναι. Για το φοιτητή, για ποιο λόγο να είναι. Εκεί οι χώροι έχουν καταφέρει, αν θέλετε, εδώ και 20, 30, 40, 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο και μέσα στο Πολυτεχνείο και μετά το Πολυτεχνείο να γίνεται τι. Να γίνεται ενός καλού επίπεδου πολιτική συζήτηση, συνδικαλισμό και κουβέντα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Εκεί τώρα, πώς να το πω. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες άλλες οι οποίες κάνουν διάφορα. Πήγε ο άλλος τώρα, χτυπάει έναν καθηγητή, ένα πρίτανη. Πάει ο άλλος τώρα, σπάει ένα εργαστήριο. Και αυτά, ξέρετε. Και αυτά καλείστε να τα πληρώσετε εσείς, κύριε Τίνκα. Ναι, ναι, αλλά όμως. Δεν σας ενοχλεί αυτό. Οι ειδήσεις τα παίζουν αυτά. Περνάει μια αντίληψη ότι τα πανεπιστήμια δεν ξέρω εγώ. Που δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι η εικόνα αυτή. Τα πανεπιστήμια είναι σχολεία που κάθε μέρα πάνε παιδιά, πάνε στη βιβλιοθήκη, πάνε στο μάθημα, πάνε στο κηλικείο, συζητάνε, ερωτεύονται, πώς το λένε, ζουν τη ζωή τους στην νεανική. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια. Δεν είναι τα πανεπιστήμια πάω και σπάω. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι κανένα γήπεδο, κανένα δεν ξέρω που. Και τα γήπεδα, κρίμα, βρίζω και τα γήπεδα δηλαδή. Και περνάει μια εικόνα τέτοια. Και τώρα πάνω σε αυτή την εικόνα έρχεται υποτίθεται η αστυνομία ή η καταστολή ή το θα βλέπω ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, για να τι να ελέγξει, ας πούμε, μην γίνουν αυτές οι ζημιές, αλλά στην πραγματικότητα. Ότι γίνονται όμως, γίνονται. Γίνονται. Ναι. Σήμερα, αν πάρετε εφημερίδες, γράφουν, ας πούμε, και για περιπτώσεις του Απιθύτα, για ομαδικούς βιασμούς φοιτητριών και με ποινές που μπήκαν χάδι σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Καταλαβαίνετε. Είμαστε στην Καστοριά. Λειτουργεί το τμήμα μας από το. Μάλιστα. Δεν ξέρω, το 2004, μην κάνω κελάς, μπορεί και ακόμα νωρίτερα, δεν θυμάμαι από πότε. Έχουμε εδώ πέρα 15-20 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Εσείς δηλαδή θυμάστε από την πόλη σας, λέω, και από το συγκεκριμένο χώρο. Όχι, κανένα θέμα με το τέτοιο. Να σπάνε έρθεις, να σπάνε. Μα γι' αυτό είπα ότι. Και γι' αυτό είπα ότι δεν μας αφορά πολύ το θέμα της αστυνομίας. Γιατί εδώ δεν υπάρχει. Αλλά όμως ο άλλος σου λέει ότι θα υπάρχει τμήμα συγκεκριμένο, δηλαδή τι τέρμα το άσυλο. Τέρμα το ότι δεν πας να κάνεις, γιατί υπήρχε δυνατότητα αυτή. Πήγαινε ο σύλλογος, ο φοιτητικός, έλεγε στον καθηγητή, κύριε καθηγητά, επειδή εμείς θα κάνουμε συνέλευση, δεν θα κάνουμε το μάθημα σήμερα, 2-3 ώρες θα κουβεντιάσουμε. Αυτά τα πράγματα είναι υγιή κατά τη γνώμη μου και πρέπει να τα διαφυλάξουν οι φοιτητές με, πώς το λένε, με υπερπροσπάθεια και με πάλι. Αυτά τα πράγματα τώρα δημιουργούσαν συλλήδηση στα παιδιά, σε κάποια παιδιά, δεν λέμε σε όλα, και αυτό το πράγμα τους, πώς το λένε, τους ανησυχεί και πας, γιατί το λέω, να το δεις και αυτό μαζί με. Την απαγόρευση των απεργιών μαζί με την καταστολή στους δρόμους, μαζί με τα. Εδώ σου λέει το λυκαιόπαιδο τώρα θα πάει στο σχολείο και άμα πάει στο πάρκο μετά να, πούμε, να πάρει το μια. Το πήραν γράφα, πίσω, μην το πείτε. Θα πάω να το ρίξω δηλαδή. Το πήραν πίσω, το πήραν πίσω. Ναι, το πήραν πίσω, αλλά το θέμα είναι ότι τα πετάνε και τα λένε. Πώς ήταν παλιά οι επιθεωρητές που πήγαινε κανένα σινεμά, κανένα στο 70 και τους έβλεπε αποβολή την άλλη μέρα, γιατί πήγε στα πόδια μας. Εκεί θα πάμε τώρα. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, νομίζω δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά. Και κάποια τάξη πρέπει να μπει για αυτές τις και κάποια τάξη ίσως πρέπει να μπει. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, γιατί φύγαμε και από το χρόνο, πετρέλαιο βάλατε. Πετρέλαιο βάλαμε, ναι, και περιμένουμε να πάρουμε τα λεφτά τώρα τέλη Μαρτίου. Μισό λεπτάκι όμως. 600 περιμένατε, 200 έρχεται. Έχετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Τι να πω.
Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο εσύ και εγώ θα το υιοθετήσω. Τι θα πει. Τώρα ξέρεις, επειδή έχουν δώσει και επιδόματα κάποια. Όχι ότι τους λυπάμαι, γιατί έχουν δώσει κι αλλού, αλλά προσπαθούν τώρα, ξέρεις, με το συμπλήν κόψε λίγο από εδώ, βάλε από εκεί. Να πούμε, αφού πήραν τώρα οι μαγαζάτορες κάτι για τα νίκια, κόψε τα από εδώ, φέρ' τα από εκεί. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση χοντρά να βάλω το χέρι να στηρίξω τον απλό τον κόσμο. Και κόβω ράβο τώρα και ποιο θα την πληρώσει. Δηλαδή, όποιο φωνάζει κάτι παίρνει, όποιο δεν φωνάζει την πατάει. Εκείνη η ιστορία τώρα. Και θα δούμε τέλος πάντων όμως, επειδή είναι σοβαρό θέμα και έχει σημασία, γιατί το ΚΚΕ και κάθε Σεπτέμβρη και Αύγουστο ξεκινάει κάνοντας αυτές τις επερωτήσεις. Πώς δηλαδή να φύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωση και το ΦΠΑ πάνω από το πετρέλαιο. Είστε υπέρ της άποψης κανένα βοήθημα αλλά χαμηλή τιμή στο πετρέλαιο. Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι. Όχι, γιατί να μην δώσουν βοήθεια, να δώσουν, κατάλαβα. Εάν δώσουν 50 λεπτά το πετρέλαιο, γιατί να δώσουν βοήθεια. Ναι, δεν είναι όμως ένα αντισταθμιστικό μέτρο σε σχέση, παράδειγμα, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, αφού τυχαίνει τώρα, όλος είναι στα Χανιά και όλος είναι στην Καστοριά. Ναι, πόσο να βάλει η Νότια Ελλάδα, τι να κάνει, όσο και να βάλει, τζάμπα θα τη μείνει. Εμείς το έχουμε ανάγκη. Εγώ θεωρώ ότι, γιατί η κουβέντα πάει ότι ποιο είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ωραία, ας πούμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά όμως το να πας εσύ με πολιτική απόφαση να βγάλεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο για να μπορεί ο κόσμος να δεσταθεί. Κύριε Τίνκα, αν πάτε σε ένα βενζινάδικο που έχει την ανάλυση της τιμής, θα δείτε ότι από το 1,5 που έχει βενζίνη σήμερα, τα 50 λεπτά είναι το πετρέλαιο. Το υπόλοιπο 1 ευρώ είναι φόροι. Όπως και τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα έχει 4 ευρώ το πακέτο, τα 3,5 είναι φόροι. Έτσι είναι. Αυτά είναι, όπως τα λέτε, γνωστά πράγματα. Έτσι. Απλώς το λέω από ποια άποψη. Δεν θα βάλω στην ίδια ευθεία το τσιγάρο με το πετρέλαιο. Όχι. Προς Θεού, αλλά θέλω να όχι, δω. Όχι, όχι. Το λέω, είναι ένα είδος. Θα μπορούσα να βάλω το πετρέλαιο στην ίδια λογική με τις πατάτες, να σας το πω. Δηλαδή, πολύ βασικά λαϊκά είδη τα οποία τα έχει ανάγκη ο άλλος για να επιβιώσει, μπορείς να μην τα φορολογήσεις. Έτσι, για να είναι ζεστό το σπίτι του άλλου, να μπορεί να φάει ψωμί, πατάτα, χωρίς να πληρώσει διπλό επειδή έβαλε τη ΦΠΑ, για να μπορεί να του βάλει. Και τώρα στα τσιγάρα ή στο ουίσκι, συγγνώμη τώρα σε αυτού που καπνίζουν και πίνουν, αλλά μπορεί να έχει κάτι παραπάνω, έτσι, για να μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να περνάει τα ζόρια που περνάει. Έτσι. Κύριε Τίνκα, χαρά μας που μιλήσαμε και σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και συγγνώμη για τον χρόνο. Δεν εντάξει, πειράζει. Πιστεύω να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τίνκα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.